Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη, διότι έχουμε τουρκικό πλοίο που έχει χτυπηθεί, Μαρία. Έχει δεχθεί επίθεση. Ναι, είναι, ναι ακριβώς, Βασίλη. Είναι μια περίεργη ακόμη υπόθεση, γιατί δεν ξέρουμε πώς χτυπήθηκε. Αναφέρουν λοιπόν τώρα τα τουρκικά μέσα ότι ένα πλοίο που ανήκει στην Τουρκία, αλλά μάλλον φαίνεται να είναι εμπορικό, το έπληξε κάποια βόμβα. Αυτό το πλοίο βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι σημαία Nissan Marshall, όπως αναφέρεται. Δεν είναι σημαία Τουρκίας, αλλά ανήκει σε Τούρκους επιχειρηματίες. Αναχωρούσε λοιπόν αυτό το πλοίο, όπως λέγεται, από την Οδυσσό και πήγαινε στη Ρουμανία. Το πλοίο αυτό υπέστη ζημιές, έχει υποστεί ζημιές. Δεν έχουν όμως αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή τραυματίες. Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν θύματα, αλλά το γεγονός ότι αναχωρούσε από την Οδυσσό, από μια περιοχή που ουσιαστικά από σήμερα είναι εμπόλεμη, αυτό γεννά ανησυχίες, μήπως επλήγει κατά τη διάρκεια αυτής της πολεμικής σύραξης που βιώνουμε σήμερα όλη την ημέρα, Βασίλη. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σε λίγο. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε περισσότερα. Πώς ακριβώς επλήγει, πάντως λένε ότι επλήγει από βόμβα.